Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην πρώτη ανάρτηση. Ξεκινάμε άμεσα σήμερα τα θέματα. Πάμε να παρακολουθήσουμε ζωντανά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Για τη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος πρώτο. Για ένα απλό, διαφανές, κυρίως σταθερό, που δεν θα αλλάζει κάθε τρεις και λίγο, δίκαιο και αποτελεσματικό πλαίσιο λειτουργίας και φορολογίας για τον ιδιωτικό τομέα. Δεύτερον, για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, για μια αντιγραφειοκρατική και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, απαλλαγμένη από το πελατειακό κράτος του παρελθόντος, αποκεντρωμένη και φιλική προς τον πολίτη και την παραγωγική ιδιωτική επιχειρηματικότητα. Απογαλακτισμένη από την κομματική εξάρτηση, το ρουσφέτη και την αναξιοκρατία, που είναι χαρακτηριστικά του χθες που μας οδήγησαν στην κρίση, και κάποιοι ευθύνονται για αυτά. Κάποια κόμματα κυβέρνησαν με αυτή την πηξίδα και συνεχίζουν να κυβερνούν σήμερα, θεωρώντας ότι μπορεί να είναι οι ίδιοι που θα τα διορθώσουν. Και βεβαίως η δέσμευσή μας, τρίτη και σημαντική, εξίσου, για το άνοιγμα των αγορών από τα καρτέλ της διαπλοκής, με μια σύγχρονη αντιολιγοπωλιακή νομοθεσία και μια πραγματικά ανεξάρτητη, ακυδευμόνευτη, πλήρως λειτουργική και θεσμικά ενισχυμένη Επιτροπή Ανταγωνισμού. Διότι στην Ελλάδα την ιδιωτική πρωτοβουλία δεν την εκτοπίζει το κράτος, όπως λέει ο κυρίαρχος αστικός μύθος, και η δημόσια παρέμβαση, κυρίως την εκτοπίζουν τα καρτέλ της διαπλοκής, τα οποία λειτουργούν σε καθεστώς απόλυτου προστατευτισμού από το πολιτικό κατεστημένο, τα οποία νέμονται τα αναπτυξιακά κονδύλια, τα οποία νοθεύουν τους κανόνες της αγοράς και αποτρέπουν τις παραγωγικές πρωτοβουλίες. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να επισημάνω το εξής. Η δική μας οικονομική πολιτική έχει στο επίκεντρο την τόνωση της εσωτερικής ζήτησης αγοράς. Έχουμε στόχο να δημιουργήσουμε συνεπώς συνθήκες κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Σας λένε πολλές φορές και εμείς σας λέμε, μα η αριστερά θα φορολογεί τα κέρδη σας. Είναι αλήθεια αυτό. Η αριστερά θα φορολογεί τα κέρδη σας, αλλά για να φορολογηθούν τα κέρδη σας πρέπει να έχετε κέρδη. Με την Τρόικα και το Μνημόνιο, που φορολογεί πάνω στην παραγωγή, που δημιουργεί συνθήκες ασφιχτικές στη ρευστότητα, οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να έχουν κέρδη. Σας θέτουμε λοιπόν το δίλημα ευθέως. Τι προτιμάτε? Να έχετε κέρδη και υψηλή φορολογία ή να μην έχετε κέρδη? Αυτό είναι ένα δίλημα στο οποίο και εσείς πρέπει να απαντήσετε. Θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε συνθήκες κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Ωστόσο, σκοπεύουμε να κλείσουμε κάθε παράθυρο νόμιμης φοροαποφυγής και να άρουμε όποια άλλη διακριτική μεταχείριση συνιστά φορολογική και μικροοικονομική στρέβλωση. Θα είμαστε αρρωγοί προς τους πραγματικούς επενδυτές, αλλά αμήλικτοι με αυτούς που εμείς ονομάζουμε αεριτζίδες, τους μεταπράτες, τους μεσάζοντες που έχουν κυριαρχήσει σήμερα και τους επιχειρηματίες της παρασιτικής διαπλοκής. Με όλους εκείνους που πλούτησαν και εξακολουθούν να πλουτίζουν στις μέρες της κρίσης σε συνεργασία με μέρος του διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος που ευθύνεται για την κρίση. Για μας, φίλες και φίλοι, η όρη του παιχνιδιού είναι ξεκάθαρη. Ο δημόσιος, ο κοινωνικός και ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας θα συνυπάρχουν με διακριτή και συμπληρωματική λειτουργία. Θα συμπράττουν και θα συναναπτύσσονται. Στη νέα αυτή σύμπραξη κράτους αγορών κοινωνίας, η κοινωνία θέτει τους κανόνες τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα με βάση τις ανάγκες, με βάση τις δυνατότητες και τις δημοκρατικές της επιλογές. Το κράτος σχεδιάζει με διαδικασίες αποκεντρωμένου δημοκρατικού προγραμματισμού, στηρίζει με δημόσιες πολιτικές και συντονίζει επιτελικά και με σχέδιο
της δράσης των φορέων της κοινωνίας. Ο δημόσιος τομέας της οικονομίας λειτουργεί με διαφάνεια, με δημόσια λογοδοσία, αυστηρότητα στην χρήση των πόρων και με κοινωνικό έλεγχο. Ο ιδιωτικός τομέας, τέλος, αναπτύσσει τη δράση του εντός των κοινωνικών και περιβαλλοντικών δεσμεύσεων που οφείλει να έχει. Αυτές είναι οι κατευθυντήριες αρχές ενός νέου παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου που οραματιζόμαστε, αρχές που κατά τη γνώμη μας υπηρετούν ένα νέο κοινωνικό και δημόσιο ήθος. Είναι οι αφετηρίες της αναγκαίας ρήξης με το παρελθόν. Εισάγουμε ως βασικούς πυλώνες συνεργατικές μορφές της οικονομίας και αναπτυξιακές συμπράξεις με ξένο κεφάλαιο και φορείς. Σε αυτό το πλαίσιο ενθαρρύνουμε την επιλεκτική προσέλκυση ξένων επενδύσεων παραγωγής προϊόντων υψηλής τεχνολογίας με σκοπό την σταδιακή δημιουργία ελληνικής τεχνογνωσίας. Κυρίες και κύριοι, στις τελευταίες μέρες η κυβέρνηση απεγνωσμένα προσπαθεί να στήσει στα πόδια του το περίφημο success story για την οικονομική πολιτική της. Δεν τα καταφέρνει όμως, γιατί η πραγματικότητα είναι αδύρυτη. Αλλά δεν είναι μόνο ότι δεν υπάρχει ψεύτικη ζωή μέσα στην αληθινή, για να αντιστρέψω ένα γνωστό αφορισμό του Τεοντόρα Τόρνο. Είναι και ότι εκτός από την πραγματικότητα προσκρούει πλέον και στους πιο έγκυρους, εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς που μιλάνε τη γλώσσα της αλήθειας. Πριν από λίγες μέρες ήταν στη χώρα μας ο επικεφαλής του ΟΣΑ, ο κ. Γκουρία. Μας μίλησε για παράταση της ύφεσης το 2014. Εκτιμά κοντά στη μισή μονάδα. Από την άλλη, ο ίδιος ο θεσμικός οικονομικός σύμβουλος της κυβέρνησης, το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, το γνωστό ΚΕΠΕ, προβλέπει στασιμότητα το 2014. Χαρακτηριστικά προβλέπει μεγέθυνση του ΑΕΠ 0,004% με αυξημένη όμως ανεργία στο 29,3%. Και αυτό μόνο υπό την αισιόδοξη προϋπόθεση ότι δεν θα ληφθούν μέσα στο 2014 νέα μέτρα. Διαφορετικά, η ύφεση θα παραταθεί και το 2014. Από την άλλη, το δημόσιο χρέος όχι μόνο δεν προσφέρεται ως ιστορία επιτυχίας, ως success story, αλλά αντίθετα είναι, επιτρέψτε μου, το απόλυτο disaster story του μνημονίου. Αν και υπήρξε το πρόσχημα για τη μνημονιακή περιπέτεια το χρέος, αν θυμάστε, στην οποία η κυβέρνηση Παπανδρέου έσπρωξε την Ελλάδα το 2010, όχι μόνο δεν αποκλιμακώθηκε, αλλά αντίθετα έχει εκτοξευθεί ως ποσοστό του ΑΕΠ και ως απόλυτο μέγεθος από το 2010 ως σήμερα. Ο ΟΣΑ προβλέπει πως το 2020 το χρέος θα είναι δυσθεώρητο, μη βιώσιμο, αλλά και μη διαχειρίσιμο, στο επίπεδο του 157% του ΑΕΠ. Σας θυμίζω ότι μπήκαμε στην κρίση επειδή ήμασταν πάνω από 120. Δεν θα είναι όμως σε καμία περίπτωση, ακόμα κι αν κάποιοι θεωρούν υπερβολικές αυτές τις εκτιμήσεις, στο 124% του ΑΕΠ, όπως προβλέπει το πρόγραμμα του μνημονίου. Και γι' αυτό ο ΟΣΑ προοπτική κρίσης και εξόδου ζητά το λεγόμενο Official Sector Involvement, OSI. Το επανέλαβε και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του Άγχελ Γκουρία, μιλώντας την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα. Και είναι μάλιστα χαρακτηριστικό πως, σε αντίθεση με την κυβέρνηση και την Τρόικα, ο ΟΣΑ προβλέπει για το 2014 αύξηση του λόγου του χρέους προς το ΑΕΠ
από 176,6% το 2013 στο 181,3%. Αλλά εκτός από τον ΩΣΑ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επισημαίνει στην έκθεση Fiscal Monitor του περασμένου Οκτωβρίου την ανάγκη διαγραφής μέρους της αξίας του δημόσιου χρέους ώστε το 2020 να προσεγγίσει το 124% του ΑΕΠ. Το ίδιο ακριβώς υπογραμμίζει και το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής στην τριμηνία έκθεση Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2013, το οποίο επιπλέον υπογραμμίζει πως είναι αναγκαία μια οργανωμένη διαγραφή μέρους του χρέους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, προκειμένου να σταθεροποιηθεί η Ευρωζώνη και να επιταχυνθεί η ανάπτυξη. Σας ανέφερα τρεις οργανισμούς ουδέτερους, αντικειμενικούς. Δεν σας καταθέτω εδώ τις εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα βέβαια να σας επισημάνω ότι παρότι με αυτούς τους τρεις οργανισμούς συμφωνούμε ως προς τις εκτιμήσεις, έχουμε δύο σημαντικές διαφορές από τις προτάσεις τους σε σχέση με το χρέος. Πρώτον, εμείς συνδέουμε την αποπληρωμή του υπόλοιπου χρέους, μετά την αναγκαία διαγραφή δηλαδή, με αυτό που ονομάζουμε ρήτρα ανάπτυξης. Δηλαδή, να αποπληρώνουμε τόσο όσο μας επιτρέπουν οι θετικοί ρυθμοί της οικονομίας. Και δεύτερον, εμείς θέτουμε ως αναγκαία συνθήκη την άμεση κατάργηση της λιτότητας και την αναδιανομή εισοδημάτων και πλούτου στο πλαίσιο αυτού του εθνικού σχεδίου που σας είπα πιο πριν για την αναπτυξιακή παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου που έχουμε επεξεργαστεί. Διότι ακόμα και αν αύριο το πρωί μας λέγανε ότι έχουμε μηδέν χρέος, αλλά συνεχίζαμε στις πολιτικές της λιτότητας που προκαλούν την ύφεση, θα το δημιουργούσαμε και θα ήμασταν αναξιόπιστοι. Κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν σε θετική πλευρά, ότι δεν υπάρχει ανάκαμψη και ότι όποιος success story και αν επιχείρησε να οικοδομήσει η κυβέρνηση δεν είχε διάρκεια μεγαλύτερη της μιας ημέρας. Η κυβέρνηση και η Τρόικα βεβαίως μαζί. Μια Τρόικα η οποία ψάχνει τρόπο να αποδείξει στους Ευρωπαίους πολίτες πως η λιτότητα αποδίδει στην Ελλάδα. Γι' αυτό έχουν εγαντζωθεί από την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος και πλέον αυτό εμφανίζεται ως πρωτογενές πλεόνασμα ψεύδους και υποκρισίες και ως σανίδα σωτηρίας για ορισμένους. Έχω επαναλάβει πολλές φορές ότι το πρωτογενές πλεόνασμα είναι ένας στόχος που πρέπει από μόνοι μας να έχουμε για να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Όχι ένας στόχος όμως για τον οποίο θα μας αναγκάσουν κάποιοι τρίτοι να θέσουμε σε μια τόσο σκληρή δοκιμασία τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας και να καταστρέψουμε τις υποδομές τις κοινωνικές και τις παραγωγικές της χώρας. Και βεβαίως αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι διαρκείς περικοπές δαπανών, απαξίωση των δομών, των κοινωνικών, αλλεπάλληλες μειώσεις στο πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων. Σήμερα απλώς θα ήθελα να σας υπενθυμίσω την επισήμανση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής ότι το πρωτογενές πλεόνασμα δεν είναι βιώσιμο με τη σημερινή πολιτική της λιτότητας. Μιας πολιτικής που παρόλα αυτά συνεχίζει να παρουσιάζεται ως μονόδρομος. Για του λόγου του αληθές, σήμερα το απόγευμα ξεκινάει στη Βουλή συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2014. Για τον τέταρτο στη σειρά, ελπίζουμε και τελευταίο, μνημονιακό προϋπολογισμό. Πρόκειται για έναν συμφωνημένα εικονικό προϋπολογισμό. Έναν προϋπολογισμό για λίγο, γιατί θα αναθεωρηθεί σύντομα, και έναν προϋπολογισμό με ουρά, διότι σέρνει πίσω του και το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 2014-2017. Έναν προϋπολογισμό που παρόλο που κρύβει νέα μέτρα που αφορούν
την γνωστή διαφορά εκτίμησης ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην Τρόικα του δημοσιονομικού κενού για το 2014 που συμφωνημένα το βάλαν στην άκρη, όχι όμως για να το κρύψουνε, θα εμφανιστεί στην πορεία. Γι' αυτό και λέμε ότι θα έρθουν νέα μέτρα. Ένας προϋπολογισμός λοιπόν που παρόλο που κρύβει το δημοσιονομικό κενό, εν τούτης επιβάλλει νέα σκληρή προσαρμογή 5 επιπλέον δισεκατομμυρίων ευρώ. Και όλα αυτά σε μια παρατεταμένη και συσσωρευμένη προσαρμογή πολλών χρόνων. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι πέρυσι με την ψήφιση του προϋπολογισμού της λιτότητας ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί ότι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα. Μόλις λίγους μήνες μετά ήρθε ο νόμος 4093 με 9,5 δις ευρώ επιπλέον μέτρα. Σήμερα δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος να συγκρίνουμε μεταξύ τους αυτούς τους δύο προϋπολογισμούς, του 2014 και του 2013. Γιατί? Διότι η λιτότητα, όπως σας είπα πιο πριν, λειτουργεί σωρευτικά. Και η συσσόρευσή της λειτουργεί καταστροφικά για την οικονομία και την κοινωνία. Αυτά τα 9,5 δις μέτρα που πάρθηκαν το 2013, ώστε η κυβέρνηση να περηφανεύεται και να φαντασιώνεται πρωτογενές πλεώνασμα σήμερα, είναι ακριβώς αυτά που έχουν δημιουργήσει το δημοσιονομικό κενό για το οποίο ερίζουν και το οποίο θα βρούμε μπροστά μας 6 μήνες αργότερα. Το δημοσιονομικό κενό είναι αποτέλεσμα της λιτότητας και της ύφεσης των μνημονίων. Πρόκειται για έναν φαύλο κύκλο. Και αυτός ο φαύλος κύκλος θα συνεχίζεται διαρκώς αν δεν προβούμε σε δραστική παρέμβαση. Θα διαιωνίζεται καταστρέφοντας την παραγωγική βάση της χώρας. Η εσωτερική υποτίμηση που κατεδάφισε μισθούς και συντάξεις έδωσε τη σκυτάλη ιδιωτικοποίησης και αυτές με τη σειρά τους την εκποίηση φιλέτων και δημόσιων επιχειρήσεων, σειρά θα πάρουν η άλωση των τραπεζών με δραματικές συνέπειες στην παραγωγική βάση της χώρας, με δραματικές συνέπειες στις βιομηχανίες, όλο αυτό είναι ο φαύλος κύκλος που πρέπει να σταματήσουμε. Και βεβαίως η δημιουργή των προβλημάτων, η δημιουργή του προβλήματος εντός και εκτός Ελλάδας δεν μπορούν να αποτελούν μέρος της λύσης. Ή ακόμα και αν κάποιος σήμερα με κατηγορήσει ως Κασάνδρα. Ως μάνα κακό και ότι δεν πρόκειται πράγματι να υπάρξει νέα μέτρα, διότι για κάποιο λόγο, πολιτικό φαντάζομαι, η Τρόικα θα αποφασίσει να κρύψει κάτω από το χαλί το δημοσιονομικό κενό. Ας το υιοθετήσω αυτό ως σκέψη. Μα νέα μέτρα θα υπάρξουν όχι το 2014, φίλες και φίλοι. Θα υπάρξουν το 2013. Αμέσως μετά την ψήφιση αυτού του προϋπολογισμού. Θα είναι ο φόρος ακινήτων και το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, ως υλοποίηση των προαπαιτουμένων, και κοιτάξτε εδώ οξύμορο, φορολογικό νομοσχέδιο για τον επόμενο χρόνο που εντάσσεται στον προϋπολογισμό αλλά ψηφίζεται μετά τον προϋπολογισμό. Αλλά αυτά είναι από τα ευτράπελα που συμβαίνουν μονάχα στην ελληνική πραγματικότητα. Θα είναι λοιπόν ο φόρος ακινήτων που θα ψηφιστεί μετά τον προϋπολογισμό. Θα είναι η απελευθέρωση των απολύσεων σε μια χώρα που στενάζει από την ανεργία. Θα είναι οι πληστηριασμοί των ακινήτων. Και επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι, εδώ να πω δύο κουβέντες πιο αναλυτικές για το μείζον θέμα της επικαιρότητας αλλά και το μείζον θέμα της οικονομίας. Το θέμα των πληστηριασμών και της προστασίας, της άρσης προστασίας της πρώτης κατοικίας δεν λύνεται ούτε με συσκέψεις, ούτε με παρακλήσεις, ούτε με λεονταρισμούς εκ του ασφαλούς προς την Τρόικα. Οι πληστηριασμοί είναι βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας. Βεβαίως, για τις ίδιες τις τράπεζες. Και επειδή όσο η κυβέρνηση παίζει το γνώριμο μας παιχνιδάκι της δίθεν διαπραγμάτευσης με την Τρόικα, η ίδια εν υπόλοιπη
μόνιμη, βρίσκεται σε διαπραγμάτευση για να μεταβιβαστεί και να φύγει από τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών και να πάει σε επιχειρήσεις έξω από τη χώρα, σε μεγάλα funds που στόχο μοναδικό έχουν την κερδοσκοπία. Εμείς κουρούγουμε τον κώδωνα του κινδύνου και θέτουμε το πρόβλημα στην ουσία του. Η ουσία είναι ότι αν αφήσουμε να πραγματοποιηθεί αυτή η μεταβίβαση και τιτλοποιηθούν οι δανειακές αυτές απαιτήσεις και μεταφερθούν σε οργανισμούς με τους οποίους κανείς δεν μπορεί να έχει κανέναν έλεγχο ή καμία διαπραγμάτευση, τότε το κακό θα έχει συμβεί. Αυτό λοιπόν εμείς θέλουμε να θέσουμε το πραγματικό πρόβλημα και να ζητήσουμε μια ξεκάθαρη και άμεση λύση. Και λύση δεν μπορεί παρά να είναι η νομοθετική πρωτοβουλία άμεσα, ώστε να απαγορευτεί η μεταβίβαση των δανείων από τις ελληνικές τράπεζες στα κερδοσκοπικά funds. Και ταυτόχρονα βεβαίως να δοθεί και παράταση στο καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να σας ανακοινώσω ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επεξεργάστηκε και καταθέτει σε δημόσια συζήτηση αλλά και στη Βουλή τροπολογία ασπίδων από την κερδοσκοπική επίθεση που ετοιμάζονται να κάνουν τα διεθνή κερδοσκοπικά κοράκια στην πρώτη κατοικία των Ελλήνων πολιτών. Τροπολογία αυτή έχει δύο σκέλη. Το πρώτο αφορά την προθεσμία της αναστολής των πληστηριασμών που πρέπει να παραταθεί, κάτι για το οποίο ακούω να μιλάνε ολοένα και περισσότεροι βουλευτές της συμπολίτευσης. Και το δεύτερο απαγορεύει απολύτως την άμεση ή έμεση μεταβίβαση δανείων και αλληλόχρεων λογαριασμών που συνήφθησαν μεταξύ Ελλήνων πολιτών ή μόνιμων κατοίκων Ελλάδας και νομίμως λειτουργούντων στην Ελλάδα τραπεζικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων προς τρίτους, καθώς και η έγκριση κάθε είδους απαιτήσεων που προκύπτουν εξ αυτών. Καθαρά πράγματα. Καθαρές λύσεις και συγκεκριμένες. Και εδώ ας αναλάβει ο καθένας την ευθύνη του και ας σταματήσει το κρυφτούλι με την Τρόικα. Η Βουλή, είναι η δική μας άποψη, δεν πρέπει να αφήσει απροστάτευτους τους αδύναμους πολίτες. Οφείλει σήμερα να τους προστατεύει από τους λήφους και κερδοσκόπους που προσπαθούν προκειμένου να εκμεταλλευτούν τη δεινή θέση που έχει περιέλθει η ελληνική οικονομία και η ελληνική οικογένεια και κεροφυλακτούν να θησαυρίσουν από το δράμα ενός ολόκληρου λαού. Κύριε, η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου έχει φτάσει σε ένα τέλμα. Η παραμονή της εξουσία είναι απλή για τον τόπο. Ότι εκπαίδευε εγώ θάνατο, απειλή των πολιτισμένων που δίθεν από τον τόπο με και η Λίμπλη 2012 τον ίδιο εξαρτηθάνα πριν το φυσικό της χώρας εκποίηση και αξιοποίηση εκποίηση ένα από τα καλύτερα φιλέτα της Μεσογείου των τέτοια διαγμένη τη Χερσόν περίπτωση αυτή αναδεικνύει καθαρότητα τα διαγμένη ανάμεσα στην υγεία και η πρωτοβουλία, όπως γνωρίζετε, στηρίζουν την πλευρά τους μαυραγορείτες του δημόσιου πλούτου και του φυσικού κάλους στον τόπο μας, στους οποίες οφείλουμε όλοι να είμαστε απέναντι. Απειλή, όπως είπα πριν, την πρώτη κατοικία των δανειών. Σήμερα καταφέρνουν να εργάζονται, απειλεί όλο ένα και μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού με τη φτώχεια και τη στέρηση. Μεγάλη απειλή είναι ότι θα παραδώσει
στην επόμενη κυβέρνηση μια οικονομία, μια παραγωγική βάση, μια Ελλάδα σε αποσύνθεση και σε ανάπτυξη. Και γι' αυτό η ανασυγκρότηση αυτού του τόπου από την έρημο του μνημονίου δεν είναι υπόθεση ενός μόνο κόμματος. Δεν είναι υπόθεση μίας μόνο κυβέρνησης. Είναι υπόθεση όλου του λαού και κυρίως όλων των παραγωγικών και δημιουργικών δυνάμεων του τόπου. Καμία χώρα δεν ανοικοδομήθηκε μετά από πόλεμο και οι συνέπειες που ζούμε είναι συνέπειες πολέμου. Καμία χώρα δεν ανοικοδομήθηκε μετά από πόλεμο χωρίς τη συστράτευση και τη συμβολή του λαού και των παραγωγικών δυνάμεών του, χωρίς την υπομονή και την επιμονή σύσσωμης κοινωνίας. Το 2014 θα είναι έτος μηδέν για την ανασυγκρότηση της χώρας. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να καταθέσουμε σήμερα κάποιες σκέψεις και προτάσεις για να ξεκινήσει μόνιμος και προβληματισμός. Το κυβερνητικό μας πρόγραμμα εγγυάται τόσο τη συντεταγμένη και κοινωνική και έξω από την κρίση, όσο και την αναπτυξιακή παραγωγή ανασυγκρότησης του τόπου. Είναι πρόγραμμα με τρεις αμοιβαία ενισχυόμενους πυλώνες που συναρμόζουν το Εθνικό Σχέδιο για την Οικονομική, Κοινωνική και Περιβαλλοντική Ανασυγκρότηση του τόπου, με το οποίο, όπως σας είπα, σκοπεύουμε να αντικαταστήσουμε το μνημόνιο. Ο πρώτος πυλώνας, η σταθεροποίηση της οικονομίας, οικονομικά βιώσιμο πρωτογενές πλεώνασμα. Αυτό θα το πετύχουμε όχι εξαθλιώνοντας τους φτωχούς, όχι φορολογώντας αυτούς που δεν έχουν να δώσουν τίποτα παραπάνω, αλλά θα το πετύχουμε με αύξηση των δημοσίων εσόδων από δύο κύριες πηγές. Πρώτον, από τη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος έτσι ώστε να φορολογηθούν τα υψηλά εισοδήματα και ο μεγάλος πλούτος και να περιοριστούν η φοροδιαφυγή, η φοροαποφυγή και οι ενδοομιλικές συναλλαγές. Δεύτερον, από την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων και τσιγάρων, όπως και των πλαστών εικονικών τεχνολογίων, σας υπενθυμίζω ότι με βάση τις αναλύσεις της Επιτροπής Διαφάνειας της ανεξάρτητης αυτής της Επιτροπής, της οποίας προείσταται ένας συντηρητικός πολιτικός, ο κ. Σούρλας, εκτιμούν ότι ετησίως χάνουμε από το λαθρεμπόριο καυσίμων της ηλικίας 12%. Γιατί μπορούν χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά ή άλλες χώρες να αντιμετωπίζουν τέτοια ζητήματα και εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε ποτέ καταφέρει? Ξέρετε μήπως τι γίνανε αν έχουμε εισπράξει έστω και ένα ευρώ από την περίφημη λίστα Λαγκάρτ? Ξέρετε μήπως αν έχει γίνει έλεγχος στις πάνω από 6.000 εξωχώριες εταιρείες και τι έχει εισπραχθεί? Εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει ζήτημα πολιτικής βούλησης και όχι αδυναμίας τεχνικής. Έχουμε στόχο να αναδιοργανώσουμε τις δημόσιες δαπάνες, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε κατά προτεραιότητα την ανθρωπιστική κρίση. Να θέσουμε υπό δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο όλες τις τράπεζες που ανακεφαλαιοποιούνται με δανεικό δημόσιο χρήμα. Εμείς θέλουμε τις τράπεζες υπό δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο προς όφελος της πραγματικής οικονομίας, για να παρέχουν ρευστότητα στις επιχειρήσεις και στήριξη στα νοικοκυριά. Μόνο έτσι το τραπεζικό σύστημα θα τεθεί στην υπηρεσία της ανάπτυξης του τόπου. Σε αυτό το πλαίσιο σκοπεύουμε να νομοθετήσουμε αυτό που εμείς ονομάζουμε νέα συσάχθεια, δηλαδή κούρεμα στις οφειλές των δανειοληπτών, ώστε να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα και η καταναλωτική τους ικανότητα. Γι' αυτό λέω ότι είναι κρίσιμο να μείνουν τα κόκκινα δάνεια στις τράπεζες, ώστε η λύση να γίνει με μια ισομερή κατανομή των βαρών στο κράτος, στο δανειολήπτη και στην τράπεζα. Ιδάλλως θα ζήσουμε τραγωδίες το επόμενο διάστημα. Έχουμε στόχο να τονώσουμε την εσωτερική ζήτηση.
Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Αναπτυξιακή Παραγωγική Ανασυγκρότηση του τόπου, σταματάμε την ελεύθερη πτώση των μισθών, των συντάξεων και της εφάπαξ παροχής στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρετε, αυτή είναι ίσως η μόνη δέσμευση που έχουμε αναλάβει. Και ξέρετε, είναι μια δέσμευση που έχει και ένα συμβολικό χαρακτήρα, η επαναφορά του μισθού και εργασιακών σχέσεων όμως στο καθεστώς το προμνημονιακό. Στην αποκατάσταση του αισθήματος οικονομικής ασφάλειας στο μέσο πολίτη, να ξέρει ο κόσμος τι του ξημερώνει, αλλά κυρίως αποσκοπεί στην ενίσχυση της ενεργού ζήτησης, της κατανάλωσης, διότι μόνο έτσι μπορεί να πάρει μπρος ξανά η κοινωνία, η οικονομία. Ο δεύτερος πυλώνας του προγράμματός μας είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης. Στην κατεύθυνση αυτή έχουμε επεξεργαστεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα άμεσων παρεμβάσεων έκτακτης ανάγκης, ώστε να υψώσουμε αμέσως ασπίδα προστασίας στους πιο ευάλωτους. Είναι ντροπή για τον πολιτισμό μας να πηγαίνουν παιδιά και να λιποθυμούν στα σχολιά μας από την πείνα. Είναι ντροπή για τον πολιτισμό μας να υπάρχουν νοικοκυριά δίχως ρεύμα το 2013-2014. Ο τρίτος πυλώνας είναι αυτό που εμείς ονομάζουμε ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης οικονομίας. Εγγράφεται στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο που θα αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας, θα ικανοποιεί την εσωτερική ζήτηση και θα δημιουργεί καινοτομία και υψηλή προστιθέμενη αξία, με αξιοπρεπώς αμοιβόμενη και σταθερή εργασία μακριά από τις πρακτικές του παρελθόντος που βύθισαν την Ελλάδα στην κρίση. Αφετηρία της ανασυγκρότησης παραγωγικής διαδικασίας είναι η στρατηγική επιλογή εξωστρεφών τομέων της οικονομίας που αναδεικνύουν τα πιο ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα στη διεθνή αγορά. Είναι επίσης η στρατηγική ενίσχυση μιας ανταγωνιστικής, εγχώριας βιομηχανίας υποκατάστασης σταδιακά των εισαγωγών, όπου αυτό είναι δυνατόν. Οι συνέπειες της κρίσης στην Ευρωζώνη και την ελληνική οικονομία επαναφέρουν στο προσκήνιο την ανάγκη για την διατήρηση και ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής που έχει απομείνει, αλλά και για την καινοτομική τεχνολογική ανασυγκρότηση των βιομηχανικών παραγωγικών δομών. Κακά τα ψέματα. Χωρίς εθνική βιομηχανία δεν μπορεί να νοηθεί ελληνική οικονομία που να μπορεί να σταθεί στα πόδια της στο ανταγωνιστικό διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον. Έχουμε λοιπόν σχέδιο για την αναγκαία αναδιοργάνωση του θεσμικού υπόβαθρου της αναπτυξιακής διαδικασίας. Όλοι οι αναπτυξιακοί θεσμοί του παρελθόντος, από τους εξειδικευμένους οργανισμούς τύπου ΕΟΜΕΧ μέχρι τις τράπεζες ειδικού σκοπού, όπως η ΕΤΒΑ, η Αγροτική Τράπεζα, έχουν διαλυθεί. Άρα στερούμαστε εργαλείων. Χρειαζόμαστε νέα εργαλεία. Χρειαζόμαστε νέους θεσμούς. Τη βασική υποδομή αναπτυξιακών θεσμών θα συναρθρώσουν ένα νέο χωροταξικό συμβούλιο με δυνατότητες σχεδιασμού, συντονισμού και αδειοδοτήσεων σε επίμαχα θέματα. Θα συναρθρώσουν δίκτυα εξειδικευμένων Ινστιτούτων σε πληθώρα τομέων όπως περιβάλλον, ενέργεια, αγροτική οικονομία και κυρίως τράπεζες, νέες τράπεζες ειδικού σκοπού, δημόσιες ή συνεταιριστικές, που θα παρέχουν την αναγκαία ρευστότητα στη μεσαία επιχείρηση για να μπορεί να αναπτύξει τις δραστηριότητές της. Οι νέες αναπτυξιακές δυνατότητες θα προκύψουν από συντεταγμένες παρεμβάσεις στους παραγωγικούς τομείς, στη γεωργία και στη μεταποίηση. Δηλαδή εκεί όπου υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες παραγωγικής αναβάθμισης. Προέχει η στροφή σε νέα ποιοτικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και η ανάπτυξη μικρών και ευέλικτων έργων υποδομών που αρμόζουν στην ανανέωση του παραγωγικού δυναμικού της οικονομίας. Συγκεκριμένα παραδείγματα βελτίωσης του εθνικού συγκριτικού πλεονεκτήματος, τα οποία
Στάχιο λογό από τα 5 παραγωγικά συμπλέγματα του Εθνικού Σχεδίου μας για την ανασυγκρότηση είναι ο ποιοτικός και θεματικός εναλλακτικός τουρισμός, η ελληνική διατροφή, οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Επιτρέψτε μου να σας δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα για να ξεκινήσει ο διάλογός μας. Παράδειγμα πρώτο. Η Ελλάδα θα μπορούσε με στοχευμένη προσπάθεια και λίγους πόρους να γίνει βασικός ευρωπαϊκός πόλος στην αγροτοδιατροφική έρευνα και παραγωγή. Το κράτος θα είναι αρρωγός σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας στον πρωτογενή τομέα, όπως και στην απορρόφηση των προϊόντων εντός της χώρας, με το στήσιμο δημοπρατηρίων ή τη συνδρομή για τη διάθεση των προϊόντων στο εξωτερικό. Παράδειγμα δεύτερο. Η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί με στοχευμένες παρεμβάσεις σε περιφερειακό ενεργειακό κέντρο ανανεώσιμων πηγών και νέας περιβαλλοντικής τεχνολογίας. Διότι η Ελλάδα έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που δεν έχουν καμία άλλη χώρα. Ζούμε σε ένα ευλογημένο από τη φύση περιβάλλον. Φως, ήλιος, νερό, αέρας, δεν τα έχουμε αξιοποιήσει. Παράδειγμα τρίτο. Τουρισμός. Μοναδικό πλεονέκτημα της χώρας. Και αυτό δεν το έχουμε αξιοποιήσει σωστά. Μπορούμε να επανεστιάσουμε τον τουρισμό σε εναλλακτικές μορφές, προσανατολισμένες την υψηλή ποιότητα και τη χαμηλή περιβαλλοντική επιβάρυνση. Είναι γνωστό ότι το έδαφος της Ελλάδας απαριθμεί περί τις 80 ιαματικές πηγές που αναβλύζουν διάσπαρτες σε όλη της την έκταση. Θα μπορούσαμε με λίγους πόρους, με στοχευμένη όμως προσπάθεια, να χρηματοδοτήσουμε επενδυτικά σχέδια δικτυώσεων και συνεργασιών από φορείς και εταιρείες της τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεταιρισμούς, αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμες τουριστικές επενδύσεις, όπως εγκαταστάσεις υδροθεραπείας, δεξαμενές για ομαδικά λουτρά και άλλες σχετικές υποδομές. Προσπαθώ με παραδείγματα να σας δώσω κάποια χειροπιαστά δείγματα της αντίληψής μας για τη διασύνδεση του τομέα της κοινωνικής οικονομίας με τον τριτογενή τομέα, για την ανάπτυξη που θα συμβαδίζει με την ανάκαμψη, την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και της τοπικής οικονομίας. Θα μπορούσα να σας αναφέρω δεκάδες άλλα. Κυρίες και κύριοι, θα κλείσω την παρέμβασή μου λέγοντάς σας ότι η χώρα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμο. Και όλοι καλούμαστε να πάρουμε κρίσιμες αποφάσεις. Κανείς δεν δικαιούται να ψηφίσει παρόν, που λέμε, να λιποτακτήσει. Έρχονται τολμηρές αποφάσεις. Θα κριθούμε όλοι από την ιστορία. Κυρίως όμως θα κριθούμε για το αν είχαμε το θάρρος να υπερβούμε διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος και να συνειδητοποιήσουμε τώρα, αυτή τη στιγμή, την ίστατη στιγμή, ποιο είναι το συμφέρον της πατρίδας. Το 2014 ούτως ή άλλως θα είναι έτος εκλογών. Θα είναι έτος μιας ιστορικής πολιτικής ανατροπής, λέμε εμείς. Εμείς αισθανόμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τη μεγάλη ιστορική ευθύνη, όμως και ξέρουμε ότι θα την αναλάβουμε εμείς, αλλά δεν θα μπορέσουμε μόνοι μας. Θα χρειαστούμε τη στήριξη ευρύτερων κοινωνικών και παραγωγικών δυνάμεων. Πάνω απ' όλα όμως θα χρειαστούμε τη στήριξη του λαού, αλλά και τη συστράτευση των δυνάμεων της παραγωγής και της δημιουργίας του τόπου μας, προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο μας, να φτιάξουμε μια νέα Ελλάδα απαλλαγμένη από τα βάρη του παρελθόντος, που θα κοιτάει μπροστά, θα μπορέσει να βγάλει τον λαό μας από αυτό το δράμα που ζει τα τελευταία 3 χρόνια. Και είμαι βέβαιος ότι θα το πετύχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.